Συλλογή σου, αγαπητέ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, την ωφέλεια που λαμβάνεις από το δώρο της ευχαριστίας, το οποίο λέγεται Θεία Κοινωνία, και μιλήσαμε γι' αυτό με τη χάρη του Θεού στο προηγούμενο κήρυγμα. Μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος, βασιζόμενος επάνω στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες, ότι το ιερότατο σώμα του Χριστού, όταν αισθείεται καλός, δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει αληθινή μετάνοια και ευλογία του πνευματικού του Πατρός και προσέρχεται με φόβο Θεού, με πίστη στο μυστήριο και με αγάπη στον Θεό, όταν λοιπόν λαμβάνει έτσι το σώμα και το αίμα του Χριστού, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο. Γίνεται η Θεία Μετάληψης παντοδύναμο όπλο στα χέρια αυτού του καλού πνευματικού αγωνιστού. Γίνεται ενίσχυσης για τον ασθενή, δύναμης και ευφροσύνη για αυτόν ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά. Γίνεται θεραπεία των νόσων, διαφύλαξης της υγείας και προθυμία για διόρθωση. Γίνεται μακροθυμία απέναντι στους πόνους και θέρμη, έτι και έτι μεγαλύτερη για την αγάπη προς τον Θεό. Ο άνθρωπος που κοινωνεί αξίως γίνεται προθυμότερος στην υπακοή, οξυνούστερος στην πνευματική γνώση, οξύτερος στην ενέργεια των χαρισμάτων. Και όπως λέγει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, η Θεία Κοινωνία κατακοιμίζει τον θησαρκός νόμων, ο οποίος υπάρχει στα μέλη μας, αναζωπηρεί την ευλάβεια προς τον Θεό και απονεκρώνει τα πάθη. Μέγιστες λοιπόν οι δωρεές της Θείας Κοινωνίας εις αυτόν ο οποίος κοινωνεί αξίως. Και το μέγιστο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι ότι δια της Θείας Κοινωνίας ο άνθρωπος λαμβάνει μέσα του σπέρματα Αθανασίας, τα οποία το βαρύ και παχυμερές σώμα μας θα το καταστήσουν ικανό για την Ανάστασή του. Όπως είπε ο Κύριος, ο τρόπος μου τη σάρκα και πίνον μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πρέπει λοιπόν μύριες φορές να δοξάζουμε τον Κύριο, γιατί τόσο προνόησε για να μας ωφελήσει με αυτό το μυστήριο, το μυστήριο των μυστήριων, όπου δεν μας ωφελεί μέσω κάποιων κτισμάτων, αλλά μας προσφέρεται αυτός ο ίδιος. Εσύ δε, αγαπητέ αδελφέ, λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Νικόδημος, τι λέγεις τώρα πάνω σε αυτά που ακούς, εάν ο Κύριος των απάντων σου έδωσε το πάν αγαθόν για του σώματος και αίματός του, εσύ τι πράγμα πλέον μπορείς να μην του δώσεις? Υπάρχει κάτι που θα τολμούσες να μην του δώσεις, αφού εκείνος σου δίνει το πάν? Εάν ο Κύριος σε ωφέλησε τόσο πολύ με αυτό το μυστήριο, έχεις εσύ πλέον καρδιά για να τον βλάψεις με δεύτερες αμαρτίες? Ο αλίμονος εσένα, διότι αν ίσως ο Κύριος ήθελε δώσει μια μόνο φορά αυτό το πολυοφελέστατο μυστήριο κατά αυτόν τον τρόπο σε ένα από τα πλέον υψηλότερα πνεύματα του ουρανού, αυτό δεν θα θεωρούσε άξιο, αντάξιο για να ευχαριστήσει τον Θεό, το να εξουδενωθεί και να στρέψει στο τίποτα τον εαυτό του για χάρη της αγάπης του Θεού? Μιλάει υποθετικά ο Άγιος και λέει, αν ο Θεός έδινε σε ένα από τα ανώτερα πνεύματα αυτό το υπέρτατο μυστήριο, μία μόνο φορά, όπως το δίνει σε εμάς συνεχώς, αυτό το πνεύμα το υπέρτατο, αυτό το πνεύμα το ανώτατο, δεν θα θεωρούσε τίποτε που να μπορούσε να κάνει αντάξιο για να ευχαριστήσει τον Θεό για αυτή του τη δωρεά. Ακόμα και το να ερχόταν στο μηδέν, στο τίποτα, και πάλι θα θεωρούσε ότι και αυτό δεν ήταν αρκετό για να ευχαριστήσει τον Θεό
για αυτή την άπειρη δωρεά του. Και εσύ, λέγει, ως εσαθρωμένος σκόλικας, που λαμβάνεις τόσες φορές αυτό το υπερουράνιο δώρο, εσύ που εξομολογείσαι και αποστρέψε τις αμαρτίες σου προτού να μεταλάβεις, γυρίζεις πάλι έπειτα ως αν σκύλος εις τα πρώτα ξερατά και επιβουλεύεσαι τον Θεό σου με νέες αμαρτίες. Ω της αχαριστίας, αυτή είναι η ανταπόκριση της αγάπης σου. Αυτή είναι η ευχαριστία που έπρεπε να κάνεις στον ευεργέτη σου. Αυτή είναι η ωφέλεια που λαμβάνεις από το μυστήριο. Να ντραπείς, αδελφέ, στην αθειότητά σου και να ντραπείς πως έβγαλες τόσο λίγο καρπό και ωφέλεια από αυτή τη θεία και πολυωφελεστάτη τράπεζα, μένοντας πάντοτε επιθυμητικός, επιθυμητής των σαρκικών ειδονών και των αγαθών που μπορεί να σου δώσει ο κόσμος. Ενώ θα έπρεπε να έχεις τελείως μισήσει κάθε μια τέτοια ειδονή σαρκική και κοσμική. Εσχύθητε και εντράπητε εκ των οδών ημών, οίκος Ισραήλ, λέγει ο προφήτης Εζεκίηλ. Να ντραπείτε και να γυρίσετε πίσω, να εγκαταλείψετε τους τρόπους ζωής που είχατε μέχρι τώρα, εσείς που είστε ο λαός του Θεού. Αποφάσισε λοιπόν να ετοιμάζεσαι στο εξής, με περισσότερη επιμέλεια και προθυμία, στο να μεταλαμβάνεις με θερμότερη εξομολόγηση, συντριβή και ικανοποίηση, με την καταδύναμη νηστεία και με προσοχή των λογισμών, με φόβο Θεού και πίστη και αγάπη, όπως σου παραγγέλει ο ιερεύς, για να θεραπεύεις με αυτόν τον τρόπο τον Κύριο και για να βγάζεις περισσότερη ωφέλεια και καρπό από τα Θεία Μυστήρια, επειδή κατά την περισσότερη ή ολιγότερη προετοιμασία, κατά αναλογία της προετοιμασίας που θα κάνει ο άνθρωπος, θα λάβει και περισσότερη ή λιγότερη τη χάρη από τη Θεία Κοινωνία. Φανερό δε είναι ότι όσο συνεχώς κάνεις μια τέτοια προετοιμασία και συνεχώς μεταλαμβάνεις, τόσο και συνεχώς λαμβάνεις την ωφέλεια από τα μυστήρια στην ψυχή σου. Δεχόμενος αυτά, εισίαση ψυχής και σώματος, εις άφηση αμαρτιών, εις προσθήκην της Θείας του Χάριτος, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών του Χριστού. Γι' αυτό και οι Θείοι Απόστολοι στους κανόνες τους, στον 8ο και στον 9ο Αποστολικό κανόνα, αλλά και οι Θείοι Πατέρες στις λειτουργίες και διδασκαλίες τους, όλοι με ένα στόμα παρακινούν όλους, μοναχούς και λαϊκούς χριστιανούς, που δεν έχουν εμπόδιο από τον πνευματικό, να προετοιμάζονται, όπως προείπαμε, και να μεταλαμβάνουν πάρα πολύ συχνά τα Θεία Μυστήρια. Γιατί όσο αργοπορούν και δεν μεταλαμβάνουν, τόσο περισσότερο κυριεύονται από τα πάθη και τις αμαρτίες. Τέλος πάντων, ευχαρίστησε τον Κύριο που υπέφερε τόσο καιρό την αχαριστία σου και παρακάλεσε τον να θελήσει να την κατατροπώσει στο εξής με τη χάρη του. Και επειδή αυτός ουτιδάνωσε, για να πω έτσι, λέει ο Άγιος, δηλαδή εξουδένωσε, έκανε ως ένα τίποτε τον εαυτό του, τόσο πολύ τον ταπείνωσε, ώστε να γίνει τροφή δική σου και έκαμε το τόσο μεγάλο θαύμα για τη δική σου ωφέλεια, να κάνεις τώρα και αυτό το θαύμα, παρακάλεσε το να κάνει τώρα και αυτό το θαύμα, να σε μεταστρέψει ολόκληρος τον εαυτό του και στην αγάπη του, αξιώνοντάς σε να μεταλαμβάνει συνεχώς και πρεπόντος αυτόν που είναι η αυτοαγιώτης, η αυτοκαθαρώτης και η αυτοευμορφία, για να γίνεις κι εσύ όλος Άγιος, όλος καθαρός, όλος ευμορφός, ψυχήτε και σώματι. Επειδή φυσικό το τρόπο, κατά την τροφή που τρώγει ο άνθρωπος, κατά αυτήν και μεταβάλλεται, σύμφωνα με τη φύση. Ανάλογα με το τι τρώγει κανείς, γίνεται και ανάλογα. Και γι' αυτό είναι γνώμη των ιστορικών, λέγει ένα χαρακτημένο παράδειγμα ο Άγιος, ότι οι λαγωοί που ζουν στα υψηλά όρη, όλοι ασπρίζουν, γιατί δεν τρώγουν τίποτε άλλο παρά το άσπρο χιόνι. Έτσι και εσύ, τι ούτως γενόμενος, όμοιος δηλαδή με τον Χριστό, επειδή τον μεταλαμβάνει συνεχώς, να γίνεις από τον νηφίο Χριστό
εκείνο το οποίο διακηρύσει το άσμα ασμάτων. Όλοι καλοί οι πλησίων μου και μόμος ουκ έστειν εσύ. Να γίνεις και εσύ όλος καλός και να μην υπάρχει κανένας μόμος, κανένα ψεγάδι, καμία κατάκριση και κατηγορία και μορφή επάνω σου. Λέγει μάλιστα επίσης ο Άγιος στην 8η ανάγνωσή του που υπάρχει στο τέλος των πνευματικών γυμνασμάτων και τα εξής. Για την συντέλεια των θείων μυστηρίων και τα ωφέλη, τα πάρα πολύ σπουδαία αποτελέσματα που έχουν τα θεία μυστήρια και η θεία μετάληψης. Σου λέγω μόνο αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Όπως ο Θεός φύτεψε στον επίγειο παράδεισο το δέντρο της ζωής, έτσι φύτεψε και στον παράδεισο της Εκκλησίας άλλο ένα δέντρο ζωής, ασυγκρίτως τιμιότερο, το οποίο είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά καθώς ο Αδάμ για να περικρατεί τη σωματική ζωή, δεν του έφτανε μόνο το να τρώγει σπανίως και κάποτε από τον καρπόν εκείνο του δέντρου της ζωής, αλλά έπρεπε να τρώγει συχνάκης από αυτόν για να ζει. Έτσι και εσύ, αδελφέ, για να περικρατείς την πνευματική ζωή, δεν γίνει αρκετό να πλησιάζεις σπανίως σε 2 και 3 μήνες για να μεταλαμβάνεις τον Δεσπότη Χριστό, αλλά πρέπει να πλησιάζεις συχνάκης, πολλές φορές, συχνά, κατά τη δύναμη της στάσεώς σου και καθώς ο πνευματικός σου θα σε συμβουλεύσει. Και σε πληροφορώ ότι με τη δοκιμή θα γνωρίσεις, θα αντιληφθείς, θα καταλάβεις πόσο είναι θαυμαστά τα αποτελέσματα αυτής της Θείας Μεταλήψεως όταν μεταλαμβάνεις συχνά και με τη χρεωστούμενη ετοιμασία, προετοιμασία και ευλάβεια. Οι μέλισσες ζουν πιο διοξιωδικά από όλες τις μύγες και τις φύκες και τα καλούμενα έντομα ζώα, γιατί τρέφονται καθημέραν με το μέλι. Οι λαγοί στα υψηλά βουνά των Άλπαιων είναι άσπροι, διότι στέκονται σχεδόν πάντοτε μέσα στα χιόνια και τρέφονται συχνά από αυτά, όπως προείπαμε. Πολλά όρνεα στις ανατολικές νήσους Μολούκας, αφού ψοφήσουν, δεν βρωμούν, ούτε σύπονται τα σώματά τους, γιατί τρέφονται από καρπούς αρωματικούς και ευώδεις εκείνου του τόπου. Γι' αυτό και ο διάβολος, γνωρίζοντας αυτά τα καλά που λαμβάνουμε από τη συχνή κοινωνία, περιεργάζεται, κάνει το παν, για να μας εμποδίσει από αυτήν την τρυφή του Παραδείσου, για να μας στερήσει ο Ισόκαλος όλα αυτά τα καλά και να μας αδυνατήσει έτσι, ώστε να μπορέσει να μας νικήσει χωρίς πόλεμο. Όπως και ο Ολοφέρνης περιεργάστη και έκανε ό,τι μπορούσε για να υποτάξει την Βετουλίαν πόλη, την πατρίδα της σοφής εκείνης Ιουδίθ, χωρίς κόπο, με το να κόψει τα σωληνάρια, τους αγωγούς που έφεραν από έξω το νερό στην πόλη και να εμποδίσει την πόλη ώστε να μην ιδρεύεται πλέον από τις πηγές που ήταν γύρω από αυτήν. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να κοινωνούμε όσο γίνεται πιο συχνά, καθιστάμενοι άξιοι και έχοντας πάντοτε την ευλογία του πνευματικού μας, για να έχουμε αυτά τα υπέρτατα και μέγιστα ωφέλη της Θείας Κοινωνίας και να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.